Hello, ladies and gentlemen. We are back, έτσι, μετά από το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα και έτσι και μια έτσι πολύ ωραία ανάσα. Πάμε στο επόμενο μας θέμα και θα το αναλύσουμε έτσι λίγο διεξοδικά. Γιατί σε αυτές τις δύσκολες μέρες πρέπει ο άνθρωπος να βρίσκει τις λύσεις και ιδιαίτερα η γυναίκα. Η γυναίκα, Εύη μου, πρέπει πλέον να νιώθει ένα ενεργό μέλος αυτής της κοινωνίας. Να νιώθει ότι κάτι παράγει, να νιώθει ότι έχει και εκείνη έναν βασικό ρόλο και λόγο και να μην νιώθει μόνη, αβοήθητη και άπραγη. Αυτή τη στήλη λοιπόν για όλη τη φετινή χρονιά από τη Γυναική Επιχειρηματικότητα και το Woman Magazine, το ηλεκτρονικό περιοδικό της γυναίκας που θα βρείτε τα πάντα, ό,τι παίζει και ό,τι κυκλοφορεί, ανά 10 λεπτά ενημερώνεται. Έχει αναλάβει η συνεργάτη μας, Ειρήνη Σπυρίδη, που είναι εδώ κοντά μας. Hello, my girl. Παιδιά, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, τι έχετε κάνει εδώ πέρα? Έχετε αλλάξει το στούντιο? Τι αλλαγές είναι αυτές? Έχουμε κάνει αλλαγές και πράγματα για να νιώθετε εσείς όλοι πάρα πολύ όμορφα. Και καφεδάκι όμως. Και καφεδάκι. Και θα στον πω κιόλα στο τέλος της εκπομπής. Απλά εγώ λέω τον εσπρέσο, δεν λέω τον ελληνικό. Εγώ λέω το φραπέ. Η Εύη λέει το φραπέ, αλλά με 3 παγάκια. Με 4 χαλάει λίγο το σχήμα δεξιά. Δεν τη βγαίνει το σπιτάκι καλά. Διαφορετική και στον καφέ, λοιπόν. Διαφορετική σε όλα. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο ότι μέσα από τη δική σου στήλη στην ουσία θα δίνουμε συμβουλές για τη γυναίκα μόνο ή γενικότερα για τη γυναίκα κατά βάση, γιατί είναι και Woman Magazine το ηλεκτρονικό σου αρχείο, αλλά ακούγοντας και ένας άντρας μπορεί να συμπράξει. Κοίταξε να δεις, ακούγοντας και ένα, ναι. Βασικά, ας ξεκινήσουμε μόνο για τις γυναίκες. Για ποιο, γιατί? Διότι είμαστε, κακά τα ψέματα, είμαστε λίγο πίσω τόσα χρόνια. Αν πάρουμε ένα παράδειγμα, στο εξωτερικό, οι γυναίκες πια έτσι έχουν φτάσει στα ύψη και τα λοιπά, έχουν κάνει επιχειρήσεις, έχουν ανοίξει τα φτερά τους και τα λοιπά. Εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, είμαστε σε δεύτερη μοίρα. Και ακούστε τώρα, έρχεται κάτι καταπληκτικό. Λοιπόν, έρχεται επιδότηση, 100% επιδότηση, μόνο για γυναίκα. 40, όχι, ναι, περίπου. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Είναι από 18 ετών μέχρι 35 και ποια είναι η διαφορά? Από 36 έως 64 ετών. Είναι πρώτο. Είναι καταπληκτικό, παιδιά. Και δίνει 32.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θέλει να ξεκινήσει να κάνει τη ζωή της. Οπότε να κάνει μια αίτηση, πέτα στοιχεία σου. Λοιπόν, ακούστε μια εδώ μετά μαζί. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Καταρχήν, να τα αναλύουμε, έχουμε χρόνο. Ναι. Μέχρι τώρα να πούμε στον κόσμο ότι οι επιδοτήσεις ήταν 30-40% ανά το τι ήθελες να κάνεις. Πολύ 50, τώρα είναι 100%. Για οποιαδήποτε ειδικότητα, θα τα πούμε αναλυτικά. Παλιότερα τα κριτήρια, επειδή ασχολείσαι χρόνια με τα οικονομικά και τη γυναίκα κτλ. Τα παλαιότερα χρόνια σου έθετε συγκεκριμένα πράγματα που μπορούσες να πάρεις επιδότηση? Πολύ συγκεκριμένα και η ηλικία ήταν συγκεκριμένη. Δηλαδή, μια γυναίκα, όπως ήταν τότε τα πράγματα, σου βάζανε ένα όριο, ας πούμε, 35 ετών, έτσι, μέχρι που να τελειώσει η γυναίκα τις σπουδές, μέχρι που να κάνει και τα παιδάκια της, μέχρι, δεν θα έφτανε στα 30. Τώρα πάμε στα 35. Από εκεί και πέρα όμως, σταματάμε στα 35. Τι γίνεται τώρα, σου λέει? Ίσως και να έχουν πάρει και ένα παράδειγμα από το εξωτερικό. Σου λέει από 36 έως 64. Κατάλαβες, είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, θα πάει μια γυναίκα 64 ετών να πει ξεκινάω επιχείρηση? Θα τα αναλύσουμε παρακάτω, γιατί είναι καταπληκτικά. Διότι σου δίνει το δικαίωμα να εργαστείς και στο σπίτι. Είναι καταπληκτικό. Παλιότερα, ξέρεις τι μου θυμίζει η εργασία στο σπίτι? Κάποιες στη γειτονιά μου κυρίες παίρνανε τις σακούλες και τις σακούλες που κολλάγανε τους πάτους με τις κόλλες και φεύγανε ντάνες. Θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί? Εγώ θέλω, πάμε, όχι, να ξεκινήσουμε όπως το είχες φτιάξει. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, επιδότηση που λες από 18 έως 35 ετών και 36 έως 64 ετών, 100% επιδότηση. Το λέω, το έχω πει 100.000 φορές, αλλά είναι σημαντικό. Να σου κάνω μια ερώτηση. 32.000 ευρώ, ναι. 32.000 λοιπόν είναι όλο το ποσό. Αυτό θεωρείς 100%. Ναι, έχουν κοστολογήσει την οποιαδήποτε. Παιδιά, ζούμε απίστευτες καταστάσεις, έτσι. Υπάρχει κρίση. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, αυτά όμως είναι κονδύλια που δεν προέρχονται από την Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Κοίταξε να δεις, έχουν ανοίξει τα φτερά τους και εδώ, μην νομίζεις. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το οικονομικό βοήθημα αυτό προέρχεται από την Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα. Η ιδέα μπορεί να είναι από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή
η δημόσια δαπάνη φτάνει στα, δηλαδή, στο μέγιστο. Βεβαίως και φτάνει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όταν όμως σου λέει 100% δίνονται 32.000 την Ελλάδα, χρήματα δικά μας. Όχι, από εδώ, από εδώ. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ναι. Ναι, διότι πάμε να φτάσουμε κι εμείς σε ένα επίπεδο όπως είναι και έξω, στο εξωτερικό. Ναι, αλλά μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες όμως επιχειρήσεις τελικά. Είναι υπηρεσίες σε τι, στο εμπόριο, βιομηχανία, μεταποίηση σε όλα τα είδη. Τουρισμός, επίσης σημαντικό, πληροφορική, τηλεπικοινωνία, έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία. Ωραία. Στο εμπόριο σου διευκρινίζει, επειδή είσαι πολύ ψαγμένη, στο αν εγώ θέλω, ας πούμε, να ανοίξω ένα μαγαζί με παπούτσια. Μπράβο. Ή να μπορείς ανοίξω να ένα μαγαζί δικά, με ό,τι θες. Μπορείς να κάνεις και μεταποίηση. Δεν σου λέει, α, ποια είναι η διαφορά τώρα. Επιδότηση, ποιες γυναίκες μπορούν να πάρουμε. Αυτό δεν το ρωτούσαμε. Είναι πολύ σημαντικό, δεν το έχουμε πει. Είναι αυτές που έχουν κάνει μία παύση στην τριετία. Και πάνε να ξεκινήσουν κάτι άλλο, όπως επίσης... Α, που προϋπήρχε κάποια επιχείρηση, εννοείς, την πρώτα. Την έχουν κλείσει, δεν πήγανε καλά, να τα πούμε. Να εμφανίζεται όμως ότι είχαμε μία επιχείρηση, εννοείς. Και να μην εμφανίζεται ότι είχαμε μία επιχείρηση. Άρα πώς θα γνωρίζουν την πάυση. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Όπως επίσης, τι άλλο σου δίνουν εδώ πέρα. Σου λέει, κυρία μου, θέλεις να ρίξεις εσύ κάτι, όλα καλά, μια χαρά, εμείς θα σε στηρίξουμε. Γιατί δίνουν και επιδότηση σε γυναίκες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, έτσι, που μπορεί να παίρνουν 200-300 ευρώ. Ή και δηλαδή, τίποτα. Ή και τίποτα σχεδόν. Έχουν ανοιχτεί και εκεί πια. Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα, τι ήθελες να μου πεις. Ήθελα να σου πω ότι αυτά τα κριτήρια, δηλαδή μια γυναίκα δεν δουλεύει τα τελευταία χρόνια, δεν έχει εισόδημα και είναι μόνη. Και θέλει να κάνει κάτι, να αρχίσει και αυτή να λειτουργεί. Της δίνουν λοιπόν καινοτομία, 32.000 ευρώ. Αυτό όλο απαιτεί κάποια δικαιολογητικά χαρτιά μέσα από το Woman Magazine, γιατί δεν μπορέσουμε να τα πούμε όλα. Τη Σιρήνη Σπυρίδη, εκεί μπορείτε να μπαίνετε και να βρίσκετε τα πάντα και να τη ρωτάτε ό,τι θέλετε. Ό,τι μπορούμε θα λέμε στην εκπομπή. Εσύ λοιπόν απαιτείς εσύ. Το κράτος, ναι, κάποια δικαιολογητικά. Μάλιστα. Και αυτά τα δικαιολογητικά τα ξέρουμε, είναι πάρα πολλά. Πρέπει να μαζέψεις χαρτούρες και χαρτούρες. Δεν είναι πάρα πολλά. Μία έναρξη κάνεις στην εφορία και από εκεί και πέρα βρίσκεις κάποιο χώρο, κάποια τετραγωνικά. Ελέγχονται, έχετε κάποιους εξειδικευμένους. Σαφώς και ελέγχονται, θα ελεγχθούν για να δοθεί η επιδότηση. Έτσι, χωρίς έλεγχο δεν γίνεται. Αλλά δεν είναι τόσο αυστηρά πια τα μέτρα. Δηλαδή, παλιά, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν είχε πρωτοξεκινήσει αυτό, ήταν απίστευτα αυστηρά. Δηλαδή, σου λέγανε τα τετραγωνικά μέτρα θα όλα, είναι. Όλα, επειδή εγώ το είχα κάνει και είχα πάρει. Είχα βγει τέταρτη σε 900 γυναίκες, φαντάσου. Είχαν πολύ δυνατό είναι φάκελο. Είναι πολύ διαφορετικά τώρα. Ναι, ήταν πραγματικά για να φτιάξεις το φάκελο, να έχεις όλο το σκελετό του τι έπρεπε. Είχα δώσει πάρα πολλά λεφτά στη διαβεβαίωση. Γιατί αυτό έπρεπε να πληρώσεις και να σε βοηθήσουν. Θα τα πάρεις πίσω όμως, θα τα πάρεις πίσω. Δηλαδή, εσύ, εάν πληρώσεις κάποιον λογιστή, έτσι, εάν πληρώσεις κάποιον δικηγόρο, γιατί και ένας δικηγόρος στις μεγάλες επιχειρήσεις, έστω και στις μεσαίες, χρειάζεται. Όλα αυτά τα έξοδα θα τα πάρεις πάλι πίσω. Είναι 32.000 ευρώ. Έτσι. Κοίταξε, αυτό εγώ που είχα ξεκινήσει τότε είχε 120.000 ευρώ. Τα 32.000 και αντιλαμβάνεστε δεν ήταν 100% επιχορήγηση. Ναι. Ήταν καμία σχέση. Ήτανε γιατί τότε, ανάλογα το πόσο πίστευες και κοστολογούσες θα πάει η επιχείρησή σου, έπαιρνε το 50-40%. Λέγω, ανέλεγα και αποδείκνυα από μηχανήματα. Πήγαινε αποδείξεις. Γιατί ξέρεις, τα παίρνεις, ναι, δίνεις αποδείξεις. Όλες τις αποδείξεις, τα τετραγωνικά μέτρα, το που γίνεται, δεν το συμβόλαιο. Πολύ, πολύ σημαντικό βέβαια και αυτό. Δεν είναι τόσο αυστηρά. Και ειδικά μου κάνει τη εργασία μέσα από το σπίτι, όπως είπες, που μοιραίως γλιτώνεις και πολλά. Α πούμε καινοτομία. Έτσι, έλεγες πριν για κάτι παπούτσια κτλ. Έχεις μια γνωστή σου κτλ. Λοιπόν, αυτή η κυρία θα μπορούσε να αλλάξει κάτι, να πούμε, στο design, πάνω στο παπούτσι. Και αυτό είναι μια καινοτομία. Θα κάνει μια αλλαγή αυτή η κυρία. Στον τομέα, πού? Σωστά. Στο συγκεκριμένο. Π.χ. Ρούχα, στα ρούχα. Σχεδιασμό. Ανοίγεις κατάστημα, θέλεις να αλλάξεις κάτι. Η καινοτομία δεν είναι μόνο για τα ρούχα και για τα παπούτσια. Είναι σε όλα τα είδη. Τα πάντα. Παίρνω ένα παλιό καναπέ και τον μεταποιώ. Καταπληκτικό. Χρηματοδοτείται και αυτό λοιπόν. Παίρνεις ένα ξύλο από κάπου και το κάνεις κάδρο. Κάτω το οτιδήποτε. Κάτι καταπληκτικό που μου άρεσε. Αυτά είναι εξαιρετικά. Αυτά είναι μαγικά. Όλα αυτά με τα λεφτά. Και η μαγικά που είναι εκεί σε μικρότερη ηλικία. Έτσι, αυτό ακριβώς. Πες μου λίγο κάτι να σου κάνω μια ερώτηση. Παλαιότερα σε αυτές τις περιπτώσεις επιδότησης υπήρχε ένα, αν θέλει, στάνταρ που έπρεπε να τηρήσεις, ναι, όσον αφορά το πόσο καιρό θα μείνει η επιχείρηση ανοιχτή. Αν την έκλεινες νωρίτερα από αυτό το χρονικό διάστημα που σου επιβάλλανε, έχανες τα χρήματα. Τι σου λέει, συνήθως τι γίνεται στην επιδότηση, εφόσον ανοίξεις την επιχείρηση και αφού δουν αυτοί οι άνθρωποι ότι πας. Γίνεται έλεγχος. Γίνεται έλεγχος, δεν είναι τόσο αυστηρή. Λοιπόν, γίνεται έλεγχος, αλλά αν πας εσύ τα χαρτιά από το λογιστή,
Αν πεις εσύ ότι ορίστε, αυτός ο καναπές κόστησε 2.000 ευρώ το τραπέζι, λέω τώρα εγώ έτσι, ναι. 1.000 ευρώ. Σωστά, αυτό είσαι. Εδώ 50 ευρώ. Δηλαδή αυτοί δεν θα κάνουν. Για να το δούμε κιόλας. Καινοτομία και αυτό. Λοιπόν, που λες, δεν θα κάνουν πίσω. Όλα αυτά είναι έξοδα. Όπως επίσης, τι άλλο υπάρχει. Ρεύμα, έτσι, ΔΕΗ. Πρώτη ύλη και γενικά οτιδήποτε άλλο. Και αυτά είναι σημαντικά. Δεν μπορείς να ανοίξεις ένα κατάστημα χωρίς ρεύμα. Χωρίς νερό, να σε ρωτήσω όμως κάτι. Πρέπει πώς να γίνεται. Έχεις κάτι μέσα, μία μικρή αν έχεις κάποια αποθηκούλα, αν έχεις κάποιο χώρο. Πώς γίνεται όμως να παίρνουν 32.000 ευρώ κάποιες γυναίκες οι οποίες θα κάνουν ό,τι κάνουν μέσα από το σπίτι και τα ίδια χρήματα μια γυναίκα που θέλει να ανοίξει από την αρχή ένα κατάστημα και αυτό να θεωρείται. 32.000 ευρώ είναι σε κανονική επιχείρηση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι τομείς. Έτσι. Α. Ναι, από αλλά κατηγορίες. Σου... Α, ναι, κατηγορίες. Α, γιατί είπες για όλους το ποσό και νόμιζα πως αφορά όλους. Και όλες τις γυναίκες που ξεκινάνε, αυτές ναι, ναι, εντάξει, εγώ μπορώ να ξεκινήσω μέσα από το σπίτι μου, 32.000, θα πάρω. Κοίταξε να δεις, εάν ο χώρος είναι 140 τετραγωνικά, λέω εγώ τώρα, έτσι, και είναι και αναγράφεται στην επαγγελματική, ως επαγγελματική στέγη, είναι... Τι είναι, επαγγελματικός χώρος είναι και αυτός. Πάβει να ισχύει. Κάτσε, βρε αγάπη μου, δεν μπορείς να βάλεις το για το σπίτι σου επαγγελματική στέγη. Αλλά γίνεται, πώς δεν γίνεται. Ναι, αλλά αλλάζεις. Επαγγελματική στέγη, όχι. Βάζεις ένα γραφείο μέσα, αλλάζεις το συμβόλαιο. Έδρα εννοείς. Σαν έδρα, όταν έχεις όμως παροχή υπηρεσιών ατομικό. Γιατί δεν μπορείς να πας στην σπινοκοκυρά και να της πεις που κάνει συμβόλαιο. Από τη στιγμή που μπορείς να ανοίξεις εταιρεία. Και από τη στιγμή που στο συμβόλαιό σου. Νομικά δεν επιτρέπεται όμως τον άνθρωπο που έχει το σπίτι να σου γράψει ότι είναι υπάρχει επαγγελματική στέγη. Ξέρεις τι εννοεί. Εννοεί ότι εσύ ανοίγεις αύριο ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων. Ναι, παιδί μου, μπορεί το να το σπίτι σου χωρίς την οικοκυρά σου, δεν αντί να την αντιλέγει. Είναι επαγγελματική στέγη. Χρησιμοποιείς τον τρίτο σώροφο που έχει στο γραφείο. Μπράβο. Και είναι παίρνεις άδεια γι' αυτό. Δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Παιδιά, παλιά ήταν το έχω κάνει, σας λέω. Είναι μέσα στο συμβόλαιο. Είναι μέσα. Δεν αλλάζεις. Μόνο αν πρέπει να βάλεις μηχανήματα παίρνεις άδεια. Δηλαδή, αν αυτό θες να το κάνεις εργοστάσιο, θα πρέπει. Αν το έχεις ως παροχή υπηρεσιών, το δηλώνεις ως επαγγελματική στέγη. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείς γραφείο, υπολογιστή, σχεδιάζεις, μακετάρεις, αυτό δεν παίρνεις καμία άδεια. Παίρνεις άδεια όμως μόνο όταν πρόκειται μέσα να εφαρμόσεις τεχνολογικό εξοπλισμό. Δηλαδή, πρέπει να βάλεις εσύ καταψύκτες, πρέπει να βάλεις ψυγεία επαγγελματικά. Εκεί, πρέπει αλλάζει, να βάλεις, εκεί πρέπει να έχεις άδεια. Εκεί, γιατί και εμείς επαγγελματική στέγη έχουμε το σπίτι. Αναλόγως στο τι θέλεις να κάνεις. Τι θέλεις να κάνεις εσύ, λοιπόν, να το πάρουμε έτσι. Τι σκεφτόσουν να κάνεις. Εγώ, ο ρούχα ήτανε. Ρούχα, λοιπόν, ήθελες να βάλεις, μάλλον θα ήθελες να βάλεις και κάποια μηχανή μέσα. Όχι καλέ, δεν θα κάναμε εργαλείο. Κατάστημα. Το κατάστημα θα πρέπει να είναι σε εισόδιο. Μπουτίκ, όχι κατάστημα. Μπουτίκ μόνο κάτω. Ναι. Μόνο κάτω, εκεί αλλάζουν ορισμένα θέματα. Μπουτίκ, ας πούμε, έχει την εισρωή του κόσμου, γι' αυτό χρειαζόσουν να την. Γιατί το κάνει στην ουσία κατάστημα. Ναι. Τα λαβαίνει, εμείς μιλάμε. Αυτό... Όχι, μπουτίκ με ραντεβού, δηλαδή δεν είναι ότι θα μπαίνει όποιο θέλει και θα το βλέπει. Καλά, και τι έκατσε να το πει στην οικογένεια σου, πειτα εδώ τώρα έχω τη φίλη σου και καθόστε. Και πού ξέρω εγώ αν είναι να πει. Όχι, το είπα, δεν μου πει κάτι στην οικογένεια τότε. Απλά όταν είχα πάει να κάνω την έναρξη για να μπορώ να έχω τα χαρτιά μου. Νόμιμα, μου είχαν πει ότι δεν μπορεί το σπίτι σου να είναι επαγγελματική στέγη, διότι στο συμβόλαιο δεν αναγράφεται αυτό. Ναι, διότι το κατάστημα δεν πρέπει να είναι σε πρώτο σε δεύτερο είναι κατάστημα. Θα πρέπει να είναι κάτω και μάλιστα οι προδιαγραφές, από ό,τι θυμάμαι, τι γράφει στο συμβόλαιο, δηλαδή να υπάρχει τζαμαρία, να υπάρχει... δηλαδή... Έξοδο κινδύνου, να υπάρχουν αυτό. Αυτά τα θέματα. Όταν πας να ανοίξεις μαγαζί. Ναι, αλλά και αυτό, η μπουντίκ τι είναι, δεν είναι δηλαδή... Όχι, όχι, αυτό που πήγα να κάνω ήταν να κάνω ραντεβού με κοπέλες και να παίρνουν το ρούχο και να φεύγω. Ξέρεις, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω αλλού τώρα. Εγώ θα σε πάω, πού θα σε πάω, στον τουρισμό. Και στον τουρισμό, λοιπόν, γιατί μας βλέπουν και από την επαρχία και τα λοιπά, ξενοδοχειακές μονάδες μικρές, δωμάτια, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάποια αλλαγή, έτσι, να μεταμορφωθεί. Κάποιος που έχει πολύ ωραία και παλιά δωμάτια, αλλά είναι σε σωστά, πολύ ωραίο μέρος, πήγε στην Άξο, είναι κάποια δωμάτια που είναι πάνω στη θάλασσα, αλλά τα βλέπεις ότι έχουν ένα παλιοσουηδικό κρεβάτι και μια κουρτίνα του δεκαετία. Με 32.000 που... μπορεί να τα κάνει σαφώς. Πολύ λουξ, να βάλει 10 κρεβάτια μοντέρνα, 10 κουρτίνες μοντέρνες. Ότι... Αυτό εννοείς για τον ναι, τουρισμό. Δεν εννοούμε να πάνε να φτιάξουμε το. Ο Χριστός και η Παναγία με 32.000. Όχι βέβαια, δηλαδή να έχεις ένα-δύο διαμέρισμα. Ξέρετε όμως πώς οι άνθρωποι έχουν τη γη, αυτό που λέμε δωματιάκια, και τα νοικιάζουν αναγκαστικά 30 ευρώ γιατί ακόμα έχουν τα θερμοσύφωνα που σου πέφτει στο κεφάλι. Μπράβο, γι' αυτό γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η επιδότηση. Μπράβο, η επιδότηση
βάζουν και μία τηλεόραση μέσα. Εγώ έρχομαι να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Επειδή μιλάμε για τη γυναική επιχειρηματικότητα, όλα αυτά που λες είναι φοβερά για την επιχείρηση για μια γυναίκα. Ένας άντρας αυτή την επιδότηση δεν μπορεί να την πάρει. Όχι, σαφώς και δεν μπορεί. Απλά θα μπορούσε να. Υπάρχει και για άντρες, παιδιά. Υπάρχει και υπάρχει, για άντρες. Σαφώς και υπάρχουν. Γυναίκες. Απλά εμείς ο τομέας αυτά μόνο, αφορούν τις γυναίκες. Θα μιλήσουμε για τις γυναίκες. Λοιπόν, οι άντρες τι κάνουν όμως. Οι άντρες θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ναι. Στο να αναπτύξει μια γυναίκα έτσι, κάποια επιχείρηση. Να τη βάλουν στο όνομά της και να βάλουν αυτή μπροστά. Σαφώς. Ναι, βέβαια. Όπως γιατί επίσης, έτσι γίνεται. Στο site δεν σας κρύβω ότι μπαίνουν πιο πολλοί άντρες. Ναι, γιατί προσπαθούν είναι να δώσουν λύση για τις γυναίκες τους. Για να μην είναι μόνες, για να μην κάθονται στο σπίτι. Έτσι, μπράβο. Για πάμε λίγο στις δουλειές του σπιτιού. Κάτι σου είπα πριν για τις σακούλες. Για τις σακούλες, μπράβο. Και αυτό. Αυτό το έκανα κι εγώ, όχι για να παίρνω λεφτά. Παλιά κάνανε και κολλιέ, κόβανε και από υφάσματα. Πολύ με τη σακούλα μου έχει μείνει, παιδιά. Πήγαινα στις μου και επειδή ήμουν γρήγορο, έβαζα 10-10 έτσι και κούλουστα. Και μάλιστα που τις κλείναμε. Ντάνε σε χότσο να τα φορτηγάνε. Δεν το ξέρω αυτό που λες. Δεν έχεις κολλήσει ποτέ σακούλα. Ξέρεις τι χρήματα θα μπορούσες να βγάλεις από αυτό και από διάφορα άλλα επαγγέλματα στα οποία δηλαδή στην επαρχία τώρα θα μας βλέπουν σίγουρα. Σε όλη την Ελλάδα μέχρι και στην Ελλάδα. Και γιαγιάδες. Εγώ σου λέω εκτός από την νεολαία και γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες μας λατρεύουν μου καλά αφού μας στέλνουν συνέχεια και χειροποιεί τα φαγητά. Μπράβο, τα χειροποιεί τα φαγητά αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να τα πάνε και σε κάποιο ξενοδοχείο. Είναι και αυτό ένα. Είναι και αυτό μια λύση. Θα μπορούσαν να παίρνουν από εκεί λεφτά. Τι άλλες ιδέες υπάρχουν τώρα. Για πες. Διοργάνωση γάμου. Mm-hmm. Γάμος. Δηλαδή, στην επαρχία. Εντάξει. Δεν έχει κάποια δυσκολία η νύφη. Ασχολείται με άλλα θέματα. Προσλαμβάνεις κάποιον και του λες σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείς εσύ να μαζέψεις αυτά τα άτομα. Και αυτό. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Ή για κάποια γιορτή, για κάποια βάφτιση. Ή ένα άλλο επάγγελμα, ας πούμε. Φύλαξη παιδιών, έτσι. Φύλαξη παιδιών που οι περισσότεροι δεν εντάξει, το σκέφτονται. Φυσικά αυτό όμως πρέπει να έχεις δωρεάν. Χαρτιά. Πρέπει να έχεις χαρτιά, κοίταξε, δεν μπορείς να πας επαρχία, τώρα. Στην επαρχία, όταν την ξέρεις τη γειτόνισσα. Ναι, αλλά νόμιμα δεν μπορείς να πάρεις μια άδεια γι' αυτό ώστε να πάρεις και το... την επιχορήγηση. Υπάρχουν παραθυράκια, έχουν ελαφρύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Αυτό είναι τώρα, τραγικό. Εδώ πέρα μιλάμε για φύλαξη παιδιών. Αν δεν είσαι, επαγγελματίας, δεν έχεις σπουδάσει. Καλά, δεν είναι νόμιμα. Δηλαδή μπορεί εγώ να φέρω την ξαδέρφη μου, έτσι. Μπορεί να φέρω την ξαδέρφη μου και να της πω, ξέρεις κάτι. Εγώ να μου φυλάς το παιδί σου, ναι, όπως είσαι, αυτό και να ναι, αλλά εκεί πώς θα πάρει όμως το κονδύλιο αυτό. Μιλάμε πάντα για χρήματα, θα μιλάμε για χρήματα εδώ διότι υπάρχει κρίση. Τι πάμε να κάνουμε τώρα, πάμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες που κάνουν καθημερινά πράγματα στο χώρο τους και δεν ξέρουν ότι μπορούν από αυτά τα πράγματα πάμε να κάνουν λεφτά. Δηλαδή, μία ιδέα που έχει γίνει χαμός στο εξωτερικό, έτσι, τι θα μπορούσε να ήταν αυτό. Να βγάζουν τα σκυλάκια του. Βόλτα. Να βγάζουν τα σκυλάκια του βόλτα. Όντως, ισχύει. Αλήθεια, λέτε. Εγώ αν είχα ένα σκυλάκι, ας πούμε, και αν οι ώρες μου. Να, σήμερα είμαι εδώ, έτσι. Αύριο. Δουλεύουμε. Όλος ο κόσμος δουλεύει. Είπαμε, είναι δύσκολες οι εποχές. Θα μπορούσα να πάρω τηλέφωνο σε κάποια κοπέλα που μπορεί, θα μπορούσε να έχει 2-3 σκυλάκια αυτή ή να φύλλε και κάποιο άλλο σκυλάκι και να πω τι. Μπορείς εσύ από 7 μέχρι 8 να βγάζεις το σκύλο μου έξω ή από 10 και μέχρι 11. Πληρώνεται, πληρώνεται κανονικά και στο εξωτερικό έχει γίνει χαμός. Ναι, καλή. Ανοίγεις ένα τηλεγραφείο μέσα στο σπίτι σου, έχεις 10 φίλες σου και τι κάνεις, παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις ραντεβού της φίλου σου και τη στέλνεις να πάω να βγάζω το σκυλάκι. Βγάζεις τώρα λεφτά και είσαι ευτυχισμένη. Λοιπόν, τι άλλο, να καθαρίζουν το ενιδρίο και έξω έχει γίνει χαμός. Απλά εδώ δεν έχουμε πολλά ενιδρία. Εντάξει, έχουμε, δεν έχουμε όσοι έχουν. Ή σε μεγάλες εταιρείες που μπαίνεις σε κάτι εταιρείες. Εντάξει, εκεί θα μου πεις ότι. Αλλά και σε πιο μικρή έτσι. Εγώ έχω, ας πούμε, ενιδρύο. Ναι. Βαριέμαι καμιά φορά. Το ενιδρύο δεν είναι και εύκολο να το καθαρίσεις. Πρέπει να φύγει όλο το νερό. Λεπτομέρεια, θέλει πολύ λεπτομέρεια. Λοιπόν, διακόσμηση. Διακόσμηση. Θα μπορούσε αυτή η κυρία να κάνει διάφορα πράγματα στο σπίτι. Να φτιάχνει μπουμπουνιέρες. Ναι, μπράβο. Αυτό το κάνουν ήδη. Αυτό ή τις σακουλίτσες που έλεγες εσύ, χειροτεχνία, να κάνει χειροτεχνία στο σπίτι της, design και να τα πουλάει όλα αυτά. Πόσες γυναίκες έχουν αρχίσει με μία απλή μπλούζα, με μία στάμπα και τα λοιπά και ξαφνικά έγιναν μεγάλες. Δηλαδή, πες μου κάτι. Πας λοιπόν κάνεις την αίτηση, ωραία, για να πάρεις αυτή την επιχορήγηση και λες ότι εγώ θα κάνω μέσα στο σπίτι μου, και βγήκε τώρα θα φτιάχνω ρούχα και θα τα πουλάω. Ναι. Πού θα τα πουλάς. Με τα ρούχα, εσύ είπα. Ναι, παιδί μου, το λέω στο ποιο είναι πιο εύκολη μορφή για να το καταλάβουμε. Κοίταξε. Πού θα τα πουλάω.
Πού θα τα πουλάς? Mm. Στους πελάτες. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθει κόσμος μέσα στο σπίτι. Όχι, θα πηγαίνεις εσύ. Δεν υπάρχουν πολλοί που πάνε π.χ. Σαν πλασιά θα πηγαίνεις. Κατηγορία. Εκεί δεν είναι αυτό κατάστημα. Σε ρωτάω, τι κάνεις και τις μπουμπουνιέρες. Τι τις κάνεις. Αλλά σε πιο μικρή. Όχι, σας παραγγέλνουν. Πρέπει και τις μπουμπουνιέρες εγώ σου λέω. Από το τηλέφωνο. Σε παίρνω και σου λέω, γεια σας κυρία Χιλά, θα ήθελα 100 μπουμπουνιέρες λουλούδι. Μάλιστα κυρία Βίκη, με ελάτε να τις πάρετε την Παρασκευή. Θα σας φέρω να δείχνω. Χωρίς κουφέτα δεν τα έχω φάει. Καταλαβαίνεις. Αν όχι design, να σας φέρω μία, να μου κάνετε ακριβώς το ίδιο. Είστε, μιλάμε, έχετε κολλήσει εκεί πέρα, δηλαδή, είστε απίστευτοι. Τώρα το κατάλαβα καλά. Τόση ώρα. Τι είναι το πολύ σοβαρή. Είχα την προσοχή μου πάνω στην Ειρήνη. Όχι, είχε την προσοχή της σε σένα και δεν κατάλαβε καθόλου το ρεζουμί της κουβέντας. Λοιπόν. Τι να κάνω, προσπαθώ εδώ πέρα. Ας πούμε, μαγειρική κυρία αυτή μου φέρετε με 1,5 κιλό. Λοιπόν, θα το κάνω τελικά, θα πάω να το κάνω κι εγώ. 1,5 κιλό, να σου πω κάτι. Υπάρχουν οι γυναίκες οι οποίες δεν το έχουν με τη μαγειρική και δεν θέλουν να παίρνουν απ' έξω με 10 ευρώ. Αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, το έχω διαβάσει και στο ίντερνετ. Η άλλη δεν θέλει να παίρνει με 10 ευρώ ένα έτοιμο φαγητό στο κεσεδάκι, ενώ με 15 και 20 ευρώ μπορεί να φτιάξει για όλη την οικογένεια πρωί, μεσημεριανό, βραδινό. Και για άλλες οικογένειες. Σαφώς. Άρα μπορεί μια γυναίκα που μαγειρεύει και μαγειρεύει πολλές ώρες να λέει, να της φέρουν τα πράγματα και να τα παίρνει και να λέει τι θέλετε σήμερα, θέλω να μας φτιάξει παστίτσιο, θα περάσει το πάρει ο άντρας μου. Το και αυτό θα κάνω. Μπορώ να πάρω δύο επιχορηγήσεις. Λοιπόν, να πάρω δύο επιχορηγήσεις, ο ίδιος άνθρωπος όχι μπορεί να κάνει δύο επιχειρήσεις. Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει να κάνει δύο επιχειρήσεις. Δύο επιχειρήσεις, εκεί πάμε αλλού. Τώρα ξεκίνα με τη μία εσύ που θέλεις και μετά. Όχι, για δύο που μπορώ, θέλω δύο. Για πες μου μετά. Κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, φρούτα. Υπάρχουν πάρα πολλές κυρίες στα χωριά. Θα μου πεις για την τρούφα μετά. Για την... Πού για το είδε, μανιτάρια. Α, βλέπεις τα δέματά μου. Αυτό χρόνια είναι. Ναι. Και τα σαλιγκάρια. Αυτό στην άλλη εκπομπή. Στην άλλη εκπομπή. Και τα σαλιγκάρια, να ξέρετε, είναι επίσης. Γιατί δεν έχουμε τώρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, μαζεύουν φρούτα ή μαζεύουν λαχανικά ή μαζεύουν κατητής και τα δίνουν σε εταιρείες που παράγουν δηλαδή πιο σπιτικά πράγματα, πιο βιολογικά πράγματα, πιο έχεις δει κάτι βαζάκια. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε δικό μας μποστάνι, ναι. Λες, ναι. Σωστά. Ναι. Ή του γείτονα και να μπαίνει στο βράδυ. Και αυτά επίσης σε πληροφορώ ότι παίρνουν πάρα πολύ καλά. Το ξέρω. Δηλαδή αυτό είναι πολύ ωραίο για την επαρχία, γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που πραγματικά διατηρούν ένα μποστάνι, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να πάει σε βιολογικά. Κάτι, γιατί μιλάω για την επαρχία, διότι εμείς εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού, κάτι θα βρούμε από δουλειά, έτσι. Ενώ τώρα γυναίκες που έχουν μείνει μέσα στο σπίτι, που δεν έχουν σπουδάσει, που δεν έχουν κάνει τίποτα, έχουν φυλάξει τα παιδάκια τις, τα έχουν μεγαλώσει και σου λέει μετά αυτή η γυναίκα, από εδώ και πέρα τι θα κάνω εγώ από εδώ και πέρα. Γι' αυτό λέω αυτές τις λύσεις. Σωστά. Ναι. Σωστά. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι συχνά πυκνά η Ειρήνη Σπυρίδη θα είναι εδώ κοντά μας από τη γυναική επιχειρηματικότητα και θα μας λέει διάφορα. Όμως επειδή οι νόμοι, τα πράγματα αλλάζουν και συνέχεια μπαίνουν πολλά πράγματα, αυτό σου με βγήκε τώρα πριν 2-3 μέρες και αμέσως μας το είπε, στο Woman Magazine μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα που σας απασχολούν και να τη ρωτάτε μέχρι να τη δείτε εδώ στην εκπομπή. Θέλω να πούμε ότι σήμερα προτείναμε για τις επιχορηγήσεις με το 100%. Μέχρι 32.000 ευρώ. Και θα πρέπει να προλάβουν να κάνουν τις επίσης. Έχει συγκεκριμένο όριο. Δύο-τρεις μήνες. Κοίταξε, συνήθως δεν δίνουν ένα όριο. Από εκεί και πέρα ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Σωστά. Μπορεί να πάρει και παράταση. Μακάρι. Έτσι, μακάρι. Πάντως εσύ προλαβαίνεις. Όχι, όχι, άλλο εννοώ. Μέχρι κάποια συγκεκριμένα άτομα, ας πούμε. Σου λέει μέχρι 2.000. Απλά θα πρέπει, δηλαδή δεν θα πάρουν και τον οποιοδήποτε, έτσι. Θα πρέπει... Περνάς κάποια κριτήρια. Ναι, δηλαδή αν είναι κάποιος ο οποίος έχει πάρει 28 εκατομμύρια μέχρι τώρα δάνεια και δεν έχει πληρώσει ας πούμε, τίποτα, λέει, πάρει πολύ χρήμα. Έχει ανοίξει 4 επιχειρήσεις και τις έχει κλείσει, θα το δώσω σε μια άλλη γυναίκα που για 5 χρόνια 6 δεν δουλεύει πουθενά, που okay, πήρε ένα δάνειο δεν μπορεί να το πληρώσει, δηλαδή σε μια που να είναι πραγματικά πιο άπορη. Θα πρέπει να έχουν κάνει 3 χρόνια. Να είναι σε πάυση. Τουλάχιστον 3 χρόνια παύση. Ναι, να μην είχαν τίποτα κάνει λοιπόν. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Από τα έγγραφα. Πρέπει να έχει κάρτα. Κλείνεις κάποια επιχείρηση και από εκεί και πέρα πηγαίνεις στα έγγραφα. Από την φορολογική άμα δεν είχε τίποτα από στο παρελθόν. Και άμα δεν είχε τίποτα στο παρελθόν. Αν δεν είχε τίποτα στο παρελθόν, πάμε σε άλλη κλίμακα και από εκεί και πέρα κάτι θα βγει στην πορεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει σε τέτοιε περιπτώσει. Άρα ο κόσμος, πες μας, Ειρήνη, που πρέπει να μπει να απευθυνθεί για να μπορέσει να δει όλα αυτά τα ωραία που μας είπες και να κάνει τις δικές του αιτήσεις. Woman Magazine, να το πούμε έτσι στο μαγκαζίνο.
Έχει πολλά μυστικά εκεί πέρα, ενδιαφέροντα πράγματα. Και μπορεί να ρωτήσει και να μάθει. Και τονίζω πάρα πολύ, να πω την αλήθεια, αυτή την περίοδο, επειδή εντάξει, είναι δύσκολες οι εποχές, ανεβάζω πάρα πολλά θέματα για την κρίση, που αφορούν δηλαδή το... Την κρίση και τη γυναίκα γενικότερα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη Σπυρίδη, που είσαι κοντά μας. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένη μας. Να είσαι καλά. Τις επόμενες ημέρες μας ετοιμάζεις καινούριο θέμα. Okay. Φεύγουμε τώρα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μέχρι το Ευάκι μου να ανοίξει άλλη μια επιχείρηση και να κάνει την αίτησή της και επιστρέφουμε. Με Λάζαρο Γκόλια και κλείνουμε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή με αθλητικά. Μην λείψει κανείς.